Διάβασα κάτι ότι με το βελονισμό μπορεί να αντιμετωπίζεις και ορμονικά προβλήματα. Ορμονικά προβλήματα. Είναι αλήθεια αυτό? Με μεγάλη επιτυχία. Ναι. Στις γυναίκες, παραδείγματος χάρη, ανομαλίες περιόδου, αμινόρια, δυσμινόρια, κλιμακτήριος. Και αντίστοιχα στους άντρες, διάφορες άλλες ορμονικές διαταραχές, θυροειδής, επινεφρίδια. Και ο διαβήτης μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα, αν δεν είναι σε πολύ προχωρημένα στάδια. Μάλιστα. Σε ποια σημεία του σώματος τοποθετούνται βελόνες? Υπάρχουν σημεία σε όλο το σώμα, ναι, και στο κεφάλι και στο πρόσωπο, μπροστά στο θώρακα, στα πόδια, πίσω στην πλάτη, στα χέρια, υπάρχουν σημεία παντού. Τα σημεία αυτά βρίσκονται πάνω σε μεσημβρινούς, όπως λέγονται στο βελονισμό, είναι νοητές γραμμές, στις οποίες ρέει η ζωτική μας ενέργεια. Δηλαδή, είναι διαφορετικά αν έρθετε σήμερα σε μένα και μου κάνετε θεραπεία για πονοκέφαλο, ναι, την επόμενη φορά θα είναι πάλι στα ίδια σημεία ή θα αλλάξουν? Μπορεί και να αλλάξουν, μπορεί να είναι και στα ίδια. Συνήθως μπορεί και να αλλάξουν, διότι κρίνουμε, θα κάνω τη θεραπεία με αυτά που, ανάλογα με αυτά που μου λέτε κάθε φορά. Διότι τα συμπτώματα μπορεί να αλλάζουν. Μπορεί να έχετε ένα πονοκέφαλο πάνω από τα μάτια και την επόμενη φορά να έχετε πονοκέφαλο στον αυχένα. Οπότε θα ακολουθήσουμε άλλο πρόγραμμα και άλλα σημεία. Πόσες βελόνες συνολικά τοποθετούνται στο σώμα, αριθμητικά? Εγώ είμαι υπέρ του όσο λιγότερο τόσο καλύτερο. Δηλαδή όσο λιγότερες βελόνες, καλύτερα κάνουμε. Μπορούν να τοποθετηθούν από 3, 4, 5 μέχρι 15, μέχρι 25 καμιά φορά. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις ακούω καμιά φορά 50-60 βελόνες, δεν νομίζω. Και το θεωρείτε υπερβολικό? Είναι λίγο υπερβολικό, ναι. Ωραία. Για να πάμε σε ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολείστε, ρεφλεξολογία. Η ρεφλεξολογία. Λοιπόν, αυτό τι ακριβώς είναι και αν το ένα χέρι είναι βιτάλο, δηλαδή αν σας βοηθάει στο βελονισμό? Βεβαίως, η ρεφλεξολογία. Όπως το είπατε, παρόλο που είναι δύο μέθοδοι ανεξάρτητες, ναι, και μπορεί να γίνει κάθε μία ξεχωριστά, ο συνδυασμός αυτών φέρνει καλύτερα αποτελέσματα, πιο γρήγορα και καλύτερα. Ωραία. Πώς πάει η ρεφλεξολογία? Η ρεφλεξολογία είναι πιεσοθεραπεία, είναι, μπορούμε να πούμε, ένας βελονισμός χωρίς βελόνες, όπου γίνεται στις παλάμες και στα πέλματα, που είναι συγκεντρωμένες απολήξεις νεύρων. Αυτή η παλάμη που δεν έχει βελόνα. Που δεν έχει βελόνα. Παραδείγματος χάρη, αυτό το δάχτυλο αντιπροσωπεύει το κεφάλι. Μάλιστα. Εδώ η βάση του δακτύλου είναι ο λαιμός. Αυτά τα δύο δάχτυλα τα μάτια και αυτά τα δύο δάχτυλα τα αυτιά. Και πάμε μετά στη συνέχεια στην παλάμη, όπου θα βρούμε αντανακλαστικά σημεία εσωτερικών οργάνων. Το στομάχι, το νεφρό, το σηκώτι, η σπλήνα κλπ. Δηλαδή, βλέποντας την παλάμη, μπορείτε να καταλάβετε? Βλέποντάς τη, όχι. Αλλά πιέζοντάς τη, εάν σας πονέσει κάπου, ναι, αυτό είναι μία πιεσοθεραπεία που κάνω τώρα και είναι και η ρεφλεξολογία. Πιέζοντας εδώ μπορεί εσείς να αισθανθείτε αυτό το σημείο ότι είναι ευαίσθητο. Εδώ, παραδείγματος χάρη, είναι ένα αντανακλαστικό σημείο του σηκωτιού. Άρα σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει με το σηκώτι. Όχι ότι έχει κάποια πάθηση απαραίτητα, απλώς ότι δεν λειτουργεί έτσι όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Μάλιστα, δηλαδή πιέζετε τα σημεία της Πιέζουμε παλάμης. Σημεία που είναι... Και εδώ στις άκρες πώς γίνεται, εδώ που μου είπατε ότι αυτά δείχνουν τα αυτιά. Αυτά τα δύο, οι βάσεις, διότι εδώ επάνω πηγαίνουμε στο μυαλό και στον εγκέφαλο, γενικώ στη διανόηση. Μάλιστα, εκεί για πιέσεις τον εγκέφαλο. Είμαι σίγουρη ότι πάτε καλά, διότι βοηθάει και αυτή η βελόνα τώρα που αντιπροσωπεύει αυτό το τμήμα. Εξαιτίας της βελόνας. Όχι, βέβαια. Ευχαριστώ πάρα. Ναι, γελάτε εσείς. Λοιπόν, για πείτε μου. Ναι, παραδείγματος χάρη είναι και τα ηγμόρια εδώ επάνω. Ένας άνθρωπος που υποφέρει από χρόνια ηγμορίτιδα, εάν ασκήσω ελαφριά πίεση σε αυτά τα σημεία, θα μπορούσε να πονέσει πάρα πολύ. Δεν πονάω καθόλου. Δεν πονάτε εγώ καθόλου. Όχι. Δεν έχετε ηγμορίτιδα, προφανώς. Ναι, δεν έχω. Ωραία. Δηλαδή, δεν πονάω κιόλας. Ναι. Εάν πονούσατε και αν είχατε ηγμορίτιδα, θα πιέζαμε αυτά τα σημεία με ειδικό τρόπο, με κάποια ειδική τεχνική, και θα διασπούσαμε ορισμένους κρυστάλλους, όπως τους λέμε, που δημιουργούνται μέσω της κακής κυκλοφορίας του αίματος που γίνεται, διότι τα ηγμόρια είναι βουλωμένα. Και το ίδιο πρόβλημα συμβαίνει και εδώ, δηλαδή δεν γίνεται σωστή κυκλοφορία του αίματος. Έχουμε συσσόρευση τοξινών σε αυτά τα σημεία και με αυτή την πιεσοθεραπεία διασπάμε τις τοξίνες. Μάλιστα. Θέλω να αντιληφθώ τον πόνο, για να δω εάν υπάρχει κάπου... Ο πόνος στη ρεφλεξολογία μπορεί να γίνει πολύ έντονος, αναλόγως από την πίεση δική μου και το πόσο ευαίσθητο είναι ένα σημείο. Ναι. Δεν θέλω να σας πιέσω πολύ, διότι δεν υπάρχει λόγος να σας πονέσω τόσο. Εδώ, ας πούμε, σας ενοχλεί καθόλου? Κάτι νιώθω. Ελάχιστα, ναι.
Αυτό τι σημαίνει? Ότι, ότι είστε υγιείς. Ότι πονάω. Διότι ναι, ναι. Υπάρχει ένας ελαφρύς πόνος, δεν είναι πόνος ακριβώς. Ναι, είναι μια πίεση. Αισθάνεστε ότι εκεί είναι ένα σημείο. Ναι, είναι ναι. μια απόλυξη νεύρου στην ουσία. Οπότε γι' αυτό το αισθάνεστε. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο αν πιέσω εδώ και με την ίδια δύναμη πιέσω εδώ που δεν είναι τίποτα. Όχι, τίποτα. Ακριβώς. Εδώ αισθάνεστε λίγο μεγαλύτερη ευαισθησία, όπως και στο πέλμα. Λοιπόν, υπάρχουν όμως, θα βρούμε, αν σας κάνω τώρα μια αναλυτική ρεφλεξολογία, η οποία κρατάει 3/4 με μία ώρα, μόνο για αυτή την παλάμη. Ναι, τόσο ναι, πολύ. Δηλαδή είναι σημεία μικρά, μικρά, μικρά και τα δουλεύουμε κάθε ένα ξεχωριστά, με το χέρι. Μάλιστα. Θα βρούμε κάποια ευαίσθητα σημεία και σε αυτά θα επιμείνουμε. Τα οποία, αν τυχόν τα διαπιστώσουμε με αυτή τη μέθοδο, μπορούμε μετά με το βελονισμό ακριβώς. να προλάβουμε να μην δημιουργήσουν άλλα προβλήματα ακριβώς, στο μέλλον. Ακριβώς. Έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά, νομίζω. Νομίζω και οι τηλεθεατές ότι το έχουν καταλάβει. Τώρα, τελευταία ερώτηση. Αυτό τώρα εδώ πέρα είναι στο χέρι μου. Ναι. Αν βγει, θα ματώσει? Όχι, δεν θα ματώσει, θα το βγάλουμε κιόλας, διότι τώρα έχει κάνει τη δουλειά του. Ορίστε. Ναι, δεν μάτωσε. Πολύ, πολύ, πολύ λίγο. Ναι. ναι. Και αυτό Βάζεται είναι τυχαίο. Ίσως να είχατε μία πολύ ελαφριά ευριαγγεία επάνω εκεί, σε αυτό το σημείο, και γι' αυτό να... Μάλιστα. Ναι. Πάντως, ούτε καν αυτό δηλαδή δεν... Όχι, ούτε καν αυτό. Ούτε καν αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Καρνέζη, δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και που ήρθατε εδώ και μας είπατε τόσο πολλά και ενδιαφέροντα για αυτή την εναλλεκτική μέθοδο πρόληψης και θεραπείας ασθενειών, βελονισμός και ρεφλεξολογία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Εγώ νομίζω ότι μαζί μας οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτρες θα πέρασαν πάρα πολύ καλά. Καλό απόγευμα να έχετε και καλό απόγευμα και σε εσάς.